Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου νούμερο 7. Σε αυτό θα αναπτύξω την έννοια των διαδικασιών, τη σημασία του σωρού και θα κλείσω με τις διαφανείς συναρτήσεις. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ας αρχίσουμε με τις διαδικασίες ή υποπρογράμματα, δύο έννοιες που είναι ταυτόσιμες. Έτσι λοιπόν, τα υποπρογράμματα ή οι διαδικασίες είναι τμήματα κώδικα που συγκεντρώνουν ένα σύνολο από εντολές το οποίο εκτελείται σε πολλά διαφορετικά σημεία του προγράμματος. Ένα κομμάτι λοιπόν κώδικα που ενδέχεται να επαναχρησιμοποιηθεί θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία νέα δομή που ονομάζεται συνάρτηση ή προπρόγραμμα ή διαδικασία. Μια πολύ καλή τακτική είναι να δημιουργούμε πάρα πολλές διαδικασίες και αυτό γιατί κάθε συνάρτηση μπορεί να γραφτεί, να ελεγχθεί, να δοκιμαστεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα κομμάτια του κώδικα. Έτσι λοιπόν, η διαίρεση ενός μεγάλου προβλήματος λογισμικού σε τμήματα, υποτμήματα και η τοποθέτηση αυτών σε συναρτήσεις είναι η καλύτερη τεχνική που συναντάται παντού και συνάδει με τα πλαίσια του δομημένου προγραμματισμού. Έτσι λοιπόν, η διάσπαση ενός προγράμματος σε υποπρογράμματα κάνει το πρόγραμμα εύκολο, κατανοητό και πολύ πιο όμορφο κατά την αποσφαλμάτωση. Ασφαλώς, συναρτήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε τελείως διαφορετικά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό κάποιος προγραμματιστής συνεχώς να εμπλουτίζει την προσωπική του βιβλιοθήκη με συναρτήσεις που έχει αναπτύξει ή που έχει συγκεντρώσει από άλλες πηγές. Έτσι λοιπόν και στην assembly, πολύ σημαντική έννοια είναι η έννοια της διαδικασίας. Η διαδικασία λοιπόν μπορεί να κληθεί από διαφορετικά σημεία του προγράμματος, μπορεί να χρησιμοποιεί τοπικές μεταβλητές, δηλαδή μεταβλητές που έχουν διάρκεια ζωής όσο διαρκεί η εκτέλεση της συγκεκριμένης διαδικασίας, και ασφαλώς η ισχύ τους περιορίζεται στα χρονικά πλαίσια της εκτέλεσης διαδικασίας. Κάθε υποπρόγραμμα τώρα στην assembly θα πρέπει να οριστεί ως PROC από το procedure, από τη διαδικασία, ενώ το τέλος της συνάρτησης αυτής θα πρέπει να δηλωθεί με την οδηγία end-P, end process. Αυτές οι ετικέτες είναι ετικέτες διευθύνσεων μνήμης. Δεν αντιστοιχούν σε κώδικα μηχανής και χρησιμοποιούνται μόνο από τον assembler προκειμένου να μπορέσει να υπολογίσει τις διευθύνσεις μνήμης και να τις αντικαταστήσει στις εντολές όπου θα γίνει κλίση αυτών των συναρτήσεων. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να γίνει κλίση μιας συνάρτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή assembly 86 που είναι call. Δηλαδή, call, κενό, όνομα της συνάρτησης. Το όνομα είναι η ετικέτα που έχει δοθεί πριν, όπως είδαμε, με την οδηγία PROC. Κάθε υποπρόγραμμα όταν ολοκληρώσει την λειτουργία του οφείλει να επιστρέψει στο
κυρίως πρόγραμμα ή το πρόγραμμα που το κάλεσε. Αυτό επιτυχάνεται με την εντολή RET. RET από το return. Και η επιστροφή λοιπόν στο λειτουργικό σύστημα γίνεται με την εντολή RET, δηλαδή αν το κεντρικό πρόγραμμα ή όπως θα λέγαμε στον προγραμματισμό C, το main επιστρέψει, εκτελέσει λοιπόν την οδηγία, την εντολή RET, return, τότε θα επιστρέψει στο λειτουργικό σύστημα. Προκειμένου να είναι εφικτή η χρήση των διαδικασιών, χρησιμοποιείται μία περιοχή μνήμης στην εξωτερική μνήμη του συστήματος, που ονομάζεται σωρός. Η δέσμευση της μνήμης του σωρού γίνεται με ειδικές εντολές ή μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα από κάποιους assembler. Ας πούμε, ο MU8086 κάνει αυτόματη δέσμευση σωρού. Για λόγους πληρότητας όμως, είναι καλό να τοποθετούμε πάντα την εντολή δέσμευση σωρού, όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να δεσμευτεί ο σωρός, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα, το οποίο όμως θα έχει την σημείωση ότι είναι σωρός, ότι είναι stack. Έτσι λοιπόν, στην κύρια μνήμη ορίζεται το τμήμα σωρός segment stack. Το σωρός είναι ένα αυθαίρετο όνομα, θα μπορούσε να είναι my σωρός, my stack, stack, όχι το stack βέβαια τη δεσμευμένη λέξη, αλλά ένα οποιοδήποτε όνομα που δεν χρησιμοποιεί κάποια δεσμευμένη λέξη. Άρα λοιπόν σωρός segment είναι τμήμα, δεσμευμένη λέξη το segment, stack, ότι αυτό το συγκεκριμένο τμήμα θα χρησιμοποιηθεί για το σωρό. Στη συνέχεια ακολουθεί η εντολή δέσμευσης μνήμης, που είναι db256dap2-1. Το DB είναι το Defined Byte, ότι θέλουμε να ορίσουμε θέσεις μνήμης μεγέθους ενός byte. 256, ότι θέλουμε 256 θέσεις ενός byte. DAP2-1 είναι ότι η αρχική τιμή θα είναι 0. Θα μπορούσε βέβαια να έχουμε και μία άλλη αρχική τιμή. Για παράδειγμα, να έχουμε την τιμή DAP255. 255 δηλαδή την τιμή FF στο 16-αδικό σύστημα. Βέβαια, δεδομένου ότι οι θέσεις μνήμης είναι όλες byte, οι έγκυρες τιμές που μπορεί να πάρουν είναι από 0 μέχρι 255 ή από 0 έως FF. Ορίσαμε λοιπόν το σωρό, μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις. Για να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις θα τις δηλώσουμε εκτός του κυρίως προγράμματος ως όνομα συνάρτησης PROC, δηλαδή συνάρτησή μου PROC. Ακολουθεί ο κώδικας της συνάρτησης και στη συνέχεια η εντολή RET. RET σημαίνει επιστροφή στο καλό πρόγραμμα. Τέλος, κλείνει αυτό το κομμάτι κώδικα με το όνομα πάλι της συνάρτησης, συνάρτησή μου και το NP από το End Process. Η λειτουργία λοιπόν των υποπρογραμμάτων επιτυχάνεται με το συνδυασμό των εντολών call, που κάνουμε κλίση του υποπρογράμματος, και RET, που γίνεται η επιστροφή. Για να καταλάβουμε λοιπόν την έννοια των συναρτήσεων, θα πρέπει λίγο να μπούμε στα ενδότερα αυτών των δύο εντολών. Συγκεκριμένα, ας δούμε την εντολή call. Όταν ο επεξεργαστής συναντήσει την εντολή call, αυτόματα καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να κάνει μια αλλαγή ροής εκτέλεσης. Δηλαδή, εκεί που υπό κανονικές συνθήκες θα εκτελούσε τη μία εντολή μετά την άλλη ακολουθιακά, τώρα η εντολή call αλλάζει το μετρητή προγράμματος. Αλλάζει λοιπόν στην H86 αρχιτεκτονική το ζευγάρι CSIP. Το αλλάζει και το τοποθετεί σε μια νέα διεύθυνση. Ποια είναι αυτή η νέα διεύθυνση? Είναι η διεύθυνση που ξεκινάει η πρώτη εντολή της συνάρτησης. Έτσι λοιπόν, μόλις γίνει η εκτέλεση της call, τροποποιείται η διεύθυνση
της επόμενης προσεκτέλεσης εντολής και αλλάζεις την τιμή της πρώτης εντολής συνάρτησης. Ασφαλώς, θα πρέπει να υπάρχει μία τεχνική προκειμένου να γνωρίζει ο επεξεργαστής πού θα γυρίζει κάθε φορά. Αυτή η τεχνική είναι η τεχνική της αποθήκευσης της προηγούμενης τιμής της διεύθυνσης της επόμενης εντολής στο σωρό. Έτσι λοιπόν, όταν γίνεται call, τότε αποθηκεύεται η υπάρχουσα τιμή της επόμενης εντολής, της διεύθυνσης της επόμενης εντολής, στην κορυφή του σωρού. Δηλαδή, γράφουμε το IP, γιατί το IP είναι αυτό που δείχνει κάθε φορά την επόμενη προς εκτέλεση εντολή, στο σωρό. Μόλις το υποπρόγραμμα ολοκληρώσει τη λειτουργία του και συναντήσει τη λειτουργία, την εντολή RET, τότε θα πρέπει να απομακρύνει από την κορυφή του σωρού την τιμή που υπάρχει και να την τοποθετήσει στο IP, προκειμένου να βρει πάλι το δρόμο του ή το σημείο από το οποίο είχε γίνει η διακλάδωση και να συνεχίσει το πρόγραμμα υπό κανονικές συνθήκες. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε σε αυτό το σημείο ότι αν για κάποιο λόγο ο προγραμματιστής έχει κάνει λάθος και έχει τροποποιήσει την διεύθυνση επιστροφής της συνάρτησης, τότε η συνάρτηση θα χάσει το δρόμο της, θα πάει σε ένα άλλο σημείο κώδικα με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν κατά την εκτέλεση της συνάρτησης τοποθετηθούν νέα δεδομένα στο σωρό, δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ είμαστε σε ένα σωρό όπου σε ένα σημείο είχε μπει διεύθυνση επιστροφής, από πάνω μπήκαν κάποια άλλα αποτελέσματα και στη συνέχεια δεν απομακρύνθηκαν αυτά τα αποτελέσματα, η κορυφή του σωρού έχει μεταβεί σε ένα άλλο σημείο, που σημαίνει ότι στην κορυφή του σωρού δεν βρίσκεται πια η διεύθυνση επιστροφής. Άρα σε αυτή την περίπτωση, όταν ο υπολογιστής, ο επεξεργαστής, βρει την εντολή RET, τότε θα πάρει μια άλλη τιμή από το σωρό, όχι την τιμή που ήταν η διεύθυνση επιστροφής, θα πάρει μια άλλη τιμή, η οποία θα την ερμηνεύσει ως διεύθυνση επιστροφής, θα την βάλει στον IP και θα μεταβεί πάλι σε μια άλλη απροσδιόριστη κατάσταση. Δηλαδή, εάν στην κορυφή του σωρού μετά τοποθετήσουμε νη byte, πριν το RET πρέπει να απομακρύνουμε αυτά τα νη byte, ώστε πάλι να είμαστε στο ίδιο σημείο. Να μπορεί λοιπόν να βρεθεί η διεύθυνση επιστροφής της συνάρτησης. Αυτές οι τεχνικές πολλές φορές χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε επιτίδη ή κακόβουλοι χρήστες να τροποποιούν τη ροή εκτέλεσης του προγράμματος για να το οθούν να εκτελέσει κώδικα σε άλλο σημείο της μνήμης που έχουν αυτοί τοποθετήσει. Αυτές λοιπόν οι τεχνικές που είναι hijacking του program counter, δηλαδή να γίνει μια πειρατεία της διεύθυνσης επιστροφής και να οδηγηθεί η εκτέλεση σε ένα άλλο σημείο κώδικα, είναι γνωστές τεχνικές στον κόσμο των hackers. Όπως είδαμε, μπορεί ένας χρήστης να τοποθετήσει την συνάρτηση call, την κλίση call για μια συνάρτηση όπου τοποθετείται το IP. Στην πραγματικότητα δεν τοποθετείται μόνο το IP. Τοποθετείται το IP όταν έχουμε το ίδιο CS. Γιατί στην X86 αρχιτεκτονική, το ζευγάρι που είναι ο program counter που συναντάμε σε άλλες αρχιτεκτονικές, είναι το CS-IP. Είναι δύο καταχωρητές. Έτσι λοιπόν, με τους δύο αυτούς καταχωρητές έχουμε την πλήρη διεύθυνση της επόμενης προσεκτέλεσης εντολής. Αν λοιπόν έχουμε το ίδιο CS, αλλά αλλάζει το IP, τότε είναι αυτό που λέμε, έχουμε μια κοντινή κλίση, μια γειτονική κλίση. Δηλαδή μια κλίση ενδοτμηματική, στο ίδιο κομμάτι κώδικα, γιατί έχουμε το ίδιο code segment, την ίδια βάση. Στην ίδια περιοχή μνήμης μεταβαίνουμε για την εκτέλεση διαδικασίας. Έχουμε λοιπόν μια near κλίση, μια near κλίση που έχουμε ίδιο CS, αλλά αλλάζει το IP.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε κλήσεις εξωτμηματικές, σε άλλο κομμάτι κώδικα, σε άλλη περιοχή μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και το CS και το IP. Δύο στοιχεία αλλάζουν. Όταν αλλάζουν λοιπόν δύο στοιχεία, και το CS και το IP, που ασφαλώς τοποθετούνται στο σωρό, τότε έχουμε μία εξωτμηματική κλίση και λέγεται μία κλίση μακρινή. Είναι μία κλίση far. Έτσι λοιπόν, η αρχιτεκτονική H86 υποστηρίζει near κλίσεις, υποστηρίζει και far κλίσεις. Αναλόγως που βρίσκεται η συνάρτηση, ο assembler θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε είτε να αποθηκεύσει μόνο το IP, αν έχουμε μία near κλίση, είτε το CS και το IP, αν έχουμε μία far κλίση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν έχουμε μία near κλίση, κατά την εκτέλεση του call, αποθηκεύονται 2 byte στο σωρό, που είναι τα byte του IP, ενώ αν έχουμε μία far κλίση, μία μακρινή κλίση, αποθηκεύονται 4 byte, δηλαδή το CS και το IP. Έτσι λοιπόν, στο σημείο που θέλουμε να εκτελέσουμε την διαδικασία, κάνουμε κλίση με το call, call συνάρτησή μου. Αν η συνάρτηση τροποποιεί καταχωρητές, τότε επιβάλλεται να αποθηκεύσουμε τις τρέχουσες τιμές στην είσοδο της συνάρτησης και να τις επαναφέρουμε στην έξοδο. Γιατί θα πρέπει η συνάρτηση, όταν ολοκληρώσει το έργο της, να αφήσει ανεπηρέαστο το αρχικό περιβάλλον λειτουργίας. Γιατί αλλιώς αυτό είναι μια πηγή σφαλμάτων. Όταν λοιπόν ο προγραμματιστής κάνει κλίση μια συνάρτηση, πρέπει να είναι σίγουρος ότι αυτή η συνάρτηση έχει σαφώς ορισμένες διαπαφές και ξέρει ακριβώς τι τροποποιεί και τι δεν τροποποιεί. Ο σωρός λοιπόν, είπαμε, είναι μια περιοχή μνήμης όπου ως ένα τμήμα μνήμης στην εξωτερική RAM έχει τους εξής καταχωρητές. Καταρχήν είναι ο καταχωρητής τμήματος σωρού, ο stack segment, όπου δείχνει και περιέχει την διεύση που αρχίζει το τμήμα του σωρού. Και άλλος ο καταχωρητής είναι ο stack pointer, όπου δείχνει την πρώτη ελεύθερη θέση στο σωρό. Δηλαδή, το σημείο μέχρι από το οποίο έχει γεμίσει ο σωρός. Στην αρχιτεκτονική H86 ο σωρός είναι μία top-down δομή, δηλαδή ξεκινάει από ένα υψηλό σημείο και κάθε φορά που γράφουμε στο σωρό αυτό μειώνεται. Ενώ κάθε φορά που διαβάζουμε αυτό αυξάνεται. Ασφαλώς γνωρίζουμε ότι η εξωτερική διεύθυνση μιας θέσης μνήμης υπολογίζεται από τον τύπο καταχωρητής τμήματος επί 10H συν μετατόπιση. Δηλαδή, αν ο καταχωρητής τμήματος SS έχει την τιμή 1αβc και ο SP έχει την τιμή 100H, τότε η φυσική διεύθυνση της κορυφής του σωρού είναι SS επί 10H συν SP, δηλαδή 1αβh επί 10H συν 100H και μας βγάζει την τιμή 1αc0H. Όπως είπαμε, υπάρχουν δύο εντολές call για μακρινή και για κοντινή κλίση. Υπάρχουν και δύο εντολές όμως RET. Ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να γνωρίζει άμα η κλίση θα είναι far ή near. Αυτό είναι ένα έργο που το κάνει ο assembler. Αυτός λοιπόν μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο είναι μία κλίση κοντινή ή μακρινή και να τροποποιήσει και το RET. Να έχουμε ένα near RET ή near ή far RET. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν έχουμε ένα near RET θα διαβαστούν και θα απομακρυνθούν 2 byte, ενώ αν έχουμε ένα far RET θα διαβαστούν και θα απομακρυνθούν 4 byte. Βέβαια, μερικές φορές μπορούμε να επιβάλλουμε ότι κάποιο στοιχείο θα είναι εξωτμηματικό ή ενδοτμηματικό με να τοποθετήσουμε τις οδηγίες far και near.
δηλαδή να κάνουμε ένα call far PTR εμφάνιση char ή near PTR εμφάνιση char. Άμα θέλουμε λοιπόν να επιβάλλουμε ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί ως μια κλίση μακρινή, δηλαδή θα τοποθετηθούν και οι δύο καταχωρητές, και το CS και το IP. Είπαμε λοιπόν ότι στο far διαβάζουμε, γράφουμε 2 byte, στο near διαβάζουμε, γράφουμε 1 byte. Επίσης, ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να γράφει far ή near, γιατί αυτόματα το βρίσκει ο assembler. Η διαφορά λοιπόν του far και του near φαίνεται με το διαφορετικό μας encode, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια. Το call my procedure έχει για μας encode το ε8000C00, ενώ άμα κάνουμε κλίση της ίδιας procedure αλλά με far, call far PTR my procedure, έχουμε άλλο μας encode, δηλαδή FF001D. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι είναι 3 byte το machine code που αντιστοιχεί στην call. Εν τούτης, με το πρώτο call αποθηκεύονται 2 bytes ως ορό, ενώ με το δεύτερο call αποθηκεύονται, με το πρώτο call που είναι near αποθηκεύεται μόνο το IP 1 byte, ενώ με το δεύτερο call που είναι far αποθηκεύονται 4 byte. Το πρώτο είναι 2 byte και το άλλο είναι 4 byte. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα όπου βλέπουμε έναν κώδικα και βλέπουμε ότι στο κυρίως πρόγραμμα σε κάποιο σημείο κάνουμε κλίση της συνάρτησης display hex, call display hex. Μόλις γίνει κλίση της display hex, τότε μεταβαίνεται η εκτέλεση στο κομμάτι του κώδικα που ορίζεται ως display hex proc near και display hex NP. Βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία κάνουμε κλίση μιας άλλης συνάρτησης, της one digit. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μεταβαίνει η εκτέλεση του προγράμματος στο one digit, η οποία τελειώνει στο one digit NP. Όταν βρεθεί το πρώτο RET, το RET λοιπόν της one digit συνάρτησης, θα μας γυρίσει τον έλεγχο του προγράμματος στο display hex, στην εντολή που ακολουθεί αμέσως το call. Και μόλις εκτελεστεί και το RET στο display hex, θα γίνει επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα. Είδαμε λοιπόν πώς καλούμε, πώς δηλώνουμε συναρτήσεις. Βέβαια, οι συναρτήσεις για να είναι χρήσιμες πρέπει να δέχονται είσοδο και να εξάγουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να περνάμε παραμέτρους, να δίνουμε παραμέτρους. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για το πέρασμα των παραμέτρων. Η πρώτη μέθοδος είναι πέρασμα μέσω καταχωρητών, δηλαδή τοποθετούμε τις τιμές σε έναν καταχωρητή, η συνάρτηση διαβάζει από το καταχωρητή, κάνει τις πράξεις, η συνάρτηση γράφει στον καταχωρητή και το καλό πρόγραμμα διαβάζει στον καταχωρητή, ή μέσω σωρού. Το καλό πρόγραμμα τοποθετεί στο σωρό, η συνάρτηση διαβάζει από το σωρό, η συνάρτηση τα χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, η συνάρτηση τοποθετεί στο σωρό και το κυρίως πρόγραμμα διαβάζει από το σωρό. Η μέθοδος του περάσματος μέσω καταχωρητών είναι πιο απλή και χρησιμοποιείται στα προγράμματα αποκλειστικά σε γλώσσα assembly, δεν χρησιμοποιείται σε high level programming. Η μέθοδος του περάσματος μέσω σωρού είναι σχετικά πιο δυσχερή μέθοδος και απαιτεί περισσότερο κομμάτι κώδικα, αλλά είναι πιο ευέλικτη γιατί δεν μας περιορίζει στον αριθμό και στο μέγεθος των δεδομένων που θέλουμε να δώσουμε στη διαδικασία. Για παράδειγμα, οι καταχωρητές γενικής χρήσης είναι 4 στην assembly 86. Αν θέλουμε να περάσουμε 50 στοιχεία σε μια παράμετρο για επεξεργασία, για παράδειγμα να μας βρει τον το μέσο όρο αυτών των στοιχείων, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε με τους 4 αυτούς καταχωρητές, τουλάχιστον δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε εύκολα.
Ενώ μέσω σωρού μπορούμε να τα στείλουμε όλα τα δεδομένα στο σωρό, γιατί ο σωρός έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, και συνέχεια να γίνει η ανάγνωση από το σωρό. Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι η πρόσβαση στο σωρό, επειδή είναι πρόσβαση σε εξωτερική μνήμη, κάθε φορά έχει ένα πέναλτι πρόσβασης. Κάθε φορά που κάνουμε πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη, έχουμε ακόμα και 10 φορές μεγαλύτερη καθυστέρηση από ότι αν είχαμε πρόσβαση σε έναν καταχωρητή που είναι on-chip. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση, την εύκολη, πέρασμα μέσω καταχωρητών. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν επιλέγονται κάποιοι καταχωρητές, οι οποίοι θα είναι οι καταχωρητές των παραμέτρων. Αυτοί βέβαια θα είναι fix για τη συνάρτηση και όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους καταχωρητές. Καλό είναι λοιπόν να τοποθετούμε σχόλια που να δείχνουμε και σε εμάς αλλά και σε οποιονδήποτε χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση ποιοι είναι καταχωρητές που χρησιμοποιούνται ως καταχωρητές εισόδου παραμέτρων. Έτσι λοιπόν, έστω επιλέγουμε τη συνάρτησή μας την εμφάνιση char, όπου δέχεται την παράμετρο εμφάνισης ενός χαρακτήρα στον καταχωρητή DL. Θα πρέπει λοιπόν πριν από την κλίση της συνάρτησης, πριν από το call εμφάνιση char, να τοποθετήσουμε στον καταχωρητή παραμέτρου, δηλαδή τον DL, τον χαρακτήρα που θέλουμε να εκτυπώσουμε. Δηλαδή να κάνουμε move DL, AL. Αν θέλουμε βέβαια να περάσουμε μέσω σωρού, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή push. Η εντολή push είναι εντολή που τοποθετεί τον καταχωρητή, τον 2 byte πάντα καταχωρητή, στο σωρό. Άρα άμα κάνουμε push αλφα-x, ό,τι δεδομένα κουβαλάει ο αλφα-x τοποθετούνται στην κορυφή του σωρού. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει πριν από την κλίση του υπερπρογράμματος να κάνουμε push την τιμή στο σωρό. Και μέσα στο υπερπρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ειδικό καταχωρητή BP για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Η χρήση της μεθόδου αυτής είναι υποχρεωτική εφόσον το υπερπρόγραμμα πρόκειται να συνδεθεί και να κληθεί από πρόγραμμα υψηλότερων επιπέδων. Μια συνάρτηση η οποία τροποποιεί τους καταχωρητές και δεν τους επαναφέρει κατά την έξοδό τους ονομάζεται μη διαφανής ή αδιαφανή συνάρτηση. Είναι συνάρτηση που προκαλεί πρόβλημα. Πρέπει να αποφεύγεται η μη διαφανής συνάρτηση. Θα πρέπει να αποθηκεύονται τιμές των καταχωρητών είτε σε θέση μνήμης, που όμως δεν είναι μια καλή διαδικασία γιατί σε μια αναδρομική εκτέλεση της συνάρτησης θα γραφτούν πάνω σε αυτές τις θέσεις και στο τέλος θα καταστρέψουμε τα προηγούμενα δεδομένα, είτε στο σωρό που είναι η ενδεδειγμένη και η δημοφιλής λύση υλοποίησης. Παράδειγμα λοιπόν μιας αδιαφανούς συνάρτησης, ας πούμε έχουμε εδώ print MSG proc όπου εκτυπώνουμε ένα μήνυμα, βλέπουμε λοιπόν ότι τροποποιείται ο καταχωρητής DX με το Lea DX μήνυμα, εδώ τροποποιείται ο DX καταχωρητής. Στη συνέχεια το move α-high,09 τροποποιεί και εκεί τον καταχωρητή α-high. Και τέλος το interrupt 21 τροποποιεί και αυτό τους α-high και α-low, όπως είναι γνωστό από τις διακοπές του MS-DOS. Έτσι λοιπόν τροποποιούνται οι DX α-x, που σημαίνει ότι όταν κληθεί αυτή η συνάρτηση και γυρίσει στο καλό πρόγραμμα, οι αλφα-x και dx έχουν διαφορετικές τιμές, που είναι κάτι λάθος και μη αναμενόμενο για τον προγραμματιστή. Θα πρέπει λοιπόν να αποθηκευτεί προσωρινά η τιμή του dx και η τιμή του αλφα-x και να τις επαναφέρουμε πριν το RET. Η σωστή λοιπόν λειτουργία είναι η εξής. Τοποθετούμε εντολές push αμέσως μόλις ξεκινάει η εκτέλεση της συνάρτησης για τους καταχωρητές που τροποποιούμε. Για παράδειγμα, push DX και push αλφα-X, επειδή τροποποιούμε αυτούς τους δύο καταχωρητές. Έτσι λοιπόν, μόλις κάνουμε push DX, τοποθετείτε το DX στο σωρό, μειώνεται κατά μία θέση, δηλαδή κατά 2 byte ο stack pointer, τοποθετούμε τον αλφα-x στη συνέχεια
αρχικά έχουμε στο σωρό ως τώρα την τιμή του IP, επειδή έγινε κλήση, call. Μετά έχουμε την τιμή του DX από το Push DX. Μετά έχουμε την τιμή Push AX, άρα μπήκε το AX. Γίνεται εκτέλεση του προγράμματος. Και μετά στο POP διαβάζεται η τελευταία τιμή που έχει γραφτεί στο σωρό, που είναι η AX, και ξαναγράφεται στο AX. Και με το POP DX διαβάζεται η τελευταία τιμή που είχε γραφτεί στο DX και επαναφέρεται στο DX. Παρατηρούμε ότι τα push και τα pop είναι με αντίστροφη σειρά. Δηλαδή πρώτα κάνουμε push DX, push AX, μετά κάνουμε pop AX και pop DX. Αυτό οφείλεται γιατί είναι μια δομή last in, first out. Αυτό που θα μπει τελευταίο θα βγει πρώτο. Έτσι λοιπόν, για κάθε καταχωρητή που τροποποιείται πρέπει να γράφουμε push και pop προκειμένου να είναι μια διαφανή συνάρτηση, και push και pop γίνονται μόνο σε καταχωρητές 16 bit. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα template, ένα κοινό σκελέτος αρχείου ASM όπου τοποθετούνται τα δεδομένα στο πρώτο τμήμα, στο δεδομένα segment. Στη συνέχεια υπάρχει ο κώδικα segment όπου το πρώτο κομμάτι είναι ο κύριος κώδικας του προγράμματος και μετά ακολουθούν οι συναρτήσεις και τέλος είναι ο ορισμός του τμήματος όρου όπου ορίζουμε 256 byte. Θα πρέπει βέβαια το να σκεφτούμε ότι 256 byte σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε συνεχόμενα push, επειδή είναι 256 byte, κάθε push είναι 2 byte, μέχρι 128, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε push, 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 128 φορές push. Ή να κάνουμε call μια συνάρτηση, αυτή η συνάρτηση να κάνει call μια άλλη συνάρτηση και αυτό να γίνει 128 φορές εφόσον είναι near ή 64 φορές εφόσον είναι far, γιατί κάθε φορά που κάνουμε μια call τοποθετούνται 4 bytes στο σωρό. Άρα λοιπόν τα 256 δια 4 μας κάνει 64 συνεχόμενες μακρινές κλήσεις. Βέβαια, επειδή στην assembly 86 το μέγεθος ενός τμήματος είναι FFFF, δηλαδή 65.535, μπορούμε και εδώ, αν έχουμε ανάγκη για μεγαλύτερο τμήμα σωρού, να ορίσουμε μια τιμή 65.535, δηλαδή να κάνουμε σωρό segment stack DB 65.535 DAP του 0, που είναι μια έγκυρη δήλωση. Παρατηρούμε ότι το σωρό τον έχουμε βάλει στο τέλος και αυτό οφείλεται γιατί ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να κάνει να υλοποιήσει την επίθεση stack overflow, που σημαίνει να τοποθετήσει πολλά παραπάνω δεδομένα στο σωρό από το μέγεθός του. Π.χ. εδώ έχουμε 256 byte, να τοποθετήσει 500 byte. Και αυτό έχει συνέπεια να συνεχίσει να γράφει παρακάτω και να σβήνει δεδομένα χρήσιμα, δηλαδή να υπερχειλήσει το σωρό και να συνεχίσει να γράφει σε άλλες θέσεις μνήμης που είναι από κάτω, σβήνοντας τα στοιχεία και τοποθετώντας δικά τους δεδομένα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο.